Fofo Marina. Πολύ ωραία σπίτι. Φιλενάδα Περσεφόνη, ωραίο, πολύ ωραίο είναι το σπίτι σου. Ναι, φιλενάδα Μερόπη, ωραίο, ναι. Φιλενάδα Περσεφόνη, πώς κατάφερες και έκαμες ένα τόσο να ωραίο και τόσο να μεγάλο σπίτι, ε! Είμαι επίτροπος στην εκκλησία της ενορίας μου. Επίτροπος, ναι, στην εκκλησία, για γρήκα. Θα μας πείτε με πέρα ίντα συμβολίζει το κερί πανάβομεν στην εκκλησία. Τι ψυχές. Τι ψυχές των αποθαμένων, ας πούμε. Δεν μου λες, συντεκνέ μου, έχει σχέση αν είναι μεγάλο το κερί ή αν είναι μικρό. Παίζει ρόλο το να. Όχι. Φτάνει να αναφτεί με πίστη δηλαδή. Μπράβο. Τι ψυχές των αποθαμένων. Τι ψυχές των αποθαμένων. Αν είναι μικρό το κερί ή μεγάλο, όποιος ανάψει μεγάλο κερί θα συγχωρεθούν πιο καλά οι ψυχές. Δηλαδή, το, ίδιο τα... το ίδιο έχει. Το ίδιο. Τον ίδιο συγχωρεμό θα πάρουν. Δηλαδή. Ένα γιαγρίκα όμορφο θα μας έρθει. Γιαγρίκα! Ζωντανός! Λοιπόν, πέμα συντα συμβολίζει λοιπόν το κερί πανάβομεν στην εκκλησία. Συμβολίζει. Ναι. Τσι γυναίκες. Τσι γυναίκες. Ξαρτάται πώς θα την πάρεις. Μικρούλα, μεγάλη. Αν την πάρεις μικρή ή μεγάλη. Ναι, έτσι. Δηλαδή, γιαγρίκα, ναι. Το μεγάλο κερί, το πολύ μεγάλο, είντα συμβολίζει τη γριά, ας πούμε, τη σιτεμένη γυναίκα. Όχι. Ναι. Την τροζέλα. Μην πανακατές, είντα συμβολίζει. Θα είσαι ακούσει από πιο παλιούς. Το κερί πανάβομεν στην εκκλησία, είντα συμβολίζει. Είχα ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Παίζει ρόλο το κερί αν είναι μεγάλο ή μικρό. Δηλαδή η πίστη του ανθρώπου παίζει ανάλογα με τα λεφτά που αφήνει στο παγκάρι για να πάρει μεγάλο ή μικρό κερί. Εγώ πιστεύω δεν παίζει κανένα ρόλο. Κανένα ρόλο. Η πίστη είναι το ίδιο. Να είσαι καλά, δεκνέ μου. Τι τα θέλει να δείξει το κερί. Εσύ ανάβει κερί. Ανάβω. Όταν τα ανάβει, δηλαδή, ή τα λε του Θεού, α πούμε. Ανάβω το κερί και ανάβει. Ανάβει το κερί και όπου πάει. Το κερί πανάβομεν στην εκκλησία. Ναι. Ή τα συμβολίζει, ή τα θέλει να πει να το κερί. Να φέγκομαι. Να φέγκο με το λεπτό. Για τα ανάβομαι. Για το Πάσχα, για το. Α, για γρήκα. Για γρήκα το λεπτό. Εγώ θα σου πω είναι να μα πείτε, ναι. Γιατί σεβόμαστε τις Αγίους. Με λίγα λόγια συμβολίζει την πίστη μας. Την πίστη μας. Να είσαι καλά. Χριστιανοσύνη μας. Την Ορθοδοξία. Δεν μου λες, όταν πας στην εκκλησία, ανάβεις κερί του λόγου σου. Μα χρόνια. Ανάβεις. Αμάζεις λεφτά. Τι να το κερί πανάβεις, ή τα θέλει να πει. Για τα ανάβαμε το κερί, κατές. Το κερί. Για τα ανάβαμε στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Ναι, για τα ανάβαμε. Τι κάνετε, πώς πάει πρέφα. Πρώτο μπράβο. Καλά πάει. Να σας ρωτήσω με κάτι τι. Αλλά θα απαντήσουν πρώτα μπάει και στραθάρθωτα. Δεν μου λες δεκνή μου. Το κερί που ανάβει στην εκκλησία. Ανάβεις πιστεύω, ε. Ήντα θέλει να πει το κερί κοινωνά. Για να τα ανάβαμε στην εκκλησία. Να τα ανάβουμε. Ναι. Να φέγει Άγιος. Να φέγει. Και το καντήλι το ίδιο δηλαδή. Επέμας δάτσι να για γρήκα. Γιατί φαίνεσαι κερδισμένος. Για γρήκα. Για γρήκα. Ούλα, ούλα! Για γρήκα! Για γρήκα! Για γρήκα! Για γρήκα! Φιλενάδα Περσεφόνη, είπες πως είσαι επίτροπος στην εκκλησία. Τι να κάνεις εκεί, ε? Να, μόλις τελειώσει η λειτουργία και φύγουν όλοι από την εκκλησία, βάζω τα λεφτά στο δίσκο που αφήσαν οι πιστοί και τα μοιράζω σε τρία μερίδια. Σε τρία μερίδια τα μοιράζεις, Ναι, τα δύο μερίδια τα δίνω στο Θεό και το ένα μερίδιο το παίρνω εγώ. Ωραία δουλειά! Να γεννώ θέλει κι εγώ επίτροπος στην εκκλησία της ενορίας μου. Για γρήκα! Γεια σου, κύριε καμεραμάν! Γεια σου, κύριε καμεραμάν! Επίτροπος εγίνηκα εγώ στην εκκλησία, εκκλησία, κεριά που λέει στους πιστούς την κάθε μια αργία, αργία, κερί που λέω τον 100, κερί και το 200, 200, που λέω και μεγαλύτερο, πες μου το να στο δώσω. Δώσω. Για γρή. Ο ένας άναψε κερί να πάει καλά η μέρα και ο άλλος άναψε κερί να βρέξει που έχει ξέρα, ξέρα. Ο Στέλιος άναψε κερί στο τζόκερ να κερδίσει,
κερδίσει και η Λουκία τα να ψε πλουσίο να αγαπήσει. Ο Μίλτος άναψε κερί γιατρός ο γιος να γίνει, να γίνει. Το φακελάκι να αρπά, να τρώει και να πίνει, να πίνει. Και η Αγγέλα η κουνιστή άναψε και εκείνη, εκείνη. Να τα τεινάξει ο άντρας της και σειρά να απομείνει, απομείνει. Τραλαλα, τραλαλα. Άγρικα το λοιπόν. Συντέκνησε, συντέκνη και συντεκνάτια σ' όλη την Κρήτη, γεια σας και χαρά σας. Μια φορά και έναν καιρό που επήγαινε ο κόσμος στην εκκλησία, το να είσαι επίτροπος ήταν μια προσοδοφόρα απασχόληση. Σε τούτο ναι τον τωρινό καιρό που ο κόσμος δεν πολύ πάει στην εκκλησία, ο επίτροπος είναι μια απασχόληση χωρίς κέρδος και κατατάσσεται στα μη θετικά επαγγέλματα, ε. Για γρήκα. Ακαλάστε. Το μουστάκι σου ρέχτηκα από το κεφάλι. Δεν μοιάζει με το δικό σου. Αληθινό, ναι. Λοιπόν, να μας πείτε θέλει για το κερί. Εσείς που είστε παλιοί άνθρωποι θα κατέτε. Ή να συμβολίζει το κερί πανά. Τώρα από τα μικρά μας χρόνια οι μανάδες μας μας λέγανε άμε να ανάψει τις παιδί μου ένα γερί του Χριστού. Τις αντέφιες μέρες, η Παναγία σου αυτό. Δεν σας εξηγούσανε γιάντα τα ανάβαμε το κερί. Με το Θεό να λέω την αλήθεια δεν ακούω. Όχι, απλώ σα έλεγα να ανάψετε ναι, το κερί. Ναι, ναι, ναι. Σας αδίνανε και λεφτά ή. Και βεβαίω μα αδίνανε λεφτά και τα κρατούσαμε να τα χάσουμε. Είναι... Είδα α πούμε για το κερί. Στην ποθαμένου στα ναύτανε και βάνε και λιβάνι. Το λιβάνι. Το λιβάνι και. Δεν μου λε. Ένα πανάβι το φτηνό κερί και ένα πανάβι το ακριβό. Έχει σχέση τι τονά. Δηλαδή, ποιο σα πανάβει το ακριβό. Ποιο σα πανάβει το ακριβό θέλει να παρουσιάσει τον καπετάνιο. Α, θέλει να κάνει επίδειξη. Επίδειξη, επίδειξη. Εγώ πάω και δίδω ένα εκατοστάρκο και παίρνω το μικρότερο κερί. Ναι. Και πάω και τα ανάβω και δωρώ άλλο και πάει. Και με το εκατοστάρκο παίρνει το μεγάλο κερί. Το μεγάλο. Λέω, για γρήκα να πάω. Για γρήκα και να είναι κάτι. Για γρήκα τα λοιπόν. Είδα από τα ηλιότητα λέω του την έμπρα από κι εγώ. Δηλαδή την ίδια γνώμη σου. Την ίδια γνώμη σου. Επέμασα να βρω για γρήκα λοιπόν. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Δεν μου λες παππού, το κερί πανάβω μένε στην εκκλησία. Ή τα θέλει να πει κοινό το κερί. Ένα γεράκι πρέπει να ναι. Για τα ανάβω μου. Για το αν είναι γύψανο, αν είναι αυτό. Δηλαδή το τσερί είναι τα αφιερώνομενα στον Άγιο, στο Θεό του. Στον Άγιο, ναι. Όχι στον παπά. Αλλά όσοι κάνουν μεγάλη λαμπάδα. Όσοι κάνουν τις μεγάλες λαμπάδες, ναι. Ναι, είναι επίδειξη. Αυτή είναι επίδειξη. Ναι, βέβαια σου λέει. Είναι όμως μερικοί που κάνουν και τάματα με τις μεγάλες λαμπάδες. Γι' αυτό και εγώ μια φορά. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία και τον έχετε λαμπάδα το 2 μέτρο. Ναι. Λέει, μα δεν έχω. Εγώ τη θέλω το 2 μέτρο. Ναι. Να τη προσβάλλω όλου. Ναι. Άρα ναι. Το κεράκι και... είσαι εντάξει. Μάλιστα. Να είσαι καλά παππού. Γεια σου. Να πούμε ναι, ότι βρισκόμαστε στον ιστόμορφο Μελιδόνι του Μιλοπόταμου. Σωστά. Ένα από τα στολίδια του Μελιδονιού είναι και το σπήλαιο του Μελιδονιού με το ιστορικό σπήλαιο. Για γρήκα! Πέμας για το κερί. Μας ενδιαφέρει το πράγμα. Για τα πάμε και ανάβαμε στην εκκλησία το κερί. Σίγουρα δεν τα ανάβαμε για κέρδος. Για τα ανάβαμε. Το κερί το ανάβαμε συνήθως στις κηδείες, τα μνημόσυνα, ξέρω εγώ τι και... Συμβολίζει. Και συμβολίζει, ας πούμε, το χριστιανισμό, την πίστη μας. Την πίστη μας. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Κάθε χωριό είναι καλό. Με το κλειδί κλειδώνει. Κανένα όμως το καλό από το κλειδώνει. Για γρήκα. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα. Φιλενάδα με ρόπι, ένα χρόνο έχουμε να τα μόσομε, ναι. Φιλενάδα, δε σε φώνει. Κάλλιο αργά. Παρά ποτέ, ναι. Εσύ έσαξες και ωραιότερο σπίτι και μεγαλύτερο. Πώς τα κατάφερες? Φιλενάδα Περσεφόνη, σου είπα πως θα γεννώ κι εγώ επίτροπος στην εκκλησία ξενορίας μου και γίνηκα, ναι. Και πώς μοιράζεις τις πράξεις? Μα δεν τις μοιράζω. Και μην τα κάνεις. Άκου να δεις, φιλενάδα Περσεφόνη, μόλις τελειώσει η λειτουργία και φύγουνε όλοι οι πιστοί από την εκκλησία, βάνω τις πράξεις σε ένα δίσκο, τσιπετώ ο θεντον ουρανό και λέω
Θεέ μου, πάρε όσα σου χρειάζονται και τα υπόλοιπα άφησέ τα στην αφεντιά μου. Για γρήκα!